Είναι προφανές ότι δεν τρέξανε αυτοί. Ναι. Και από εκεί και πέρα το αν θα μιλήσουν, τι θα πούν, αν οι αστυνομικοί εξασφαλίσουν και άλλου τρόπου πληροφόρηση ώστε να φτάσουν στους ηθικούς αυτούργους, είναι ζητούμενο. Πάντως για την ώρα και οι απειλές, σύμφωνα με τη μητέρα, έχουν υποθεί και οι πληροφορίες λένε ότι ζήτησε να μπουν και σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, η οποία θα μας απασχολήσει νομίζω και στο προσεχές μέλλον, και να αρχίσουμε μία συζήτηση για αυτό το θέμα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Βερβεσό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γεχαγιά, καλησπέρα κύριε Γουδαλάκη. Πρόεδρε, να μας βοηθήσεις. Το ίδιο λέγαμε και μετά τη Φιλαδέλφια. Βεβαίως. Βέβαια. Στο ίδιο έργο θεατές είμαστε και πολύ κοντά. Πρόεδρε, όταν έλεγα, θυμάστε κύριε Χουδαλάκη, σας έλεγα ότι η αυστηροποίηση των ποινών δεν οδηγεί στην πάταξη της εγκληματικότητας. Ιδαλλιώς στο Τέξας δεν θα είχαμε κανένα έγκλημα τώρα εκεί που προβλέπει τη θανατική ποινή. Mm-hmm. Άρα τι βλέπουμε, 10 λίγες μέρες μετά τον καμπανό και την καταδίκη των 12 πρωτετίων του φωνικού, είχαμε τη Φιλαδέλφια. Με την υπόθεση του Άτικου Κουτσούρη. Κατσουρέ. Και τώρα, έχουμε την περίπτωση με τον Αττηγή, αυτόν αστυνομικό, ο οποίος οι ευχές μας είναι μαζί του και καταδικάζουμε όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, αλλά δεν είναι λίγες μέρες πάλι μετά τη Φιλαδέλφια που ζούμε πάλι τα ίδια. Άρα λοιπόν δεν κατάφερε η αυστηροποίηση των ποινών η πολυπόθητη αστική, η πολυλάλητη, η πολυθρύλητη από τις κυβερνήσεις προηγούμενες να πατάξει το έγκλημα και να το δώσει. Του αντίον βλέπουμε ότι η εγκληματική συμπεριφορά, αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στην οπαδική βία, το βλέπουμε στην βία στους ανηλίκους, το βλέπουμε στις γυναικοκτονίες, πρόσφατα ήταν τα περιστατικά της Αλαμίνας, το βλέπουμε στις περιπτώσεις της παιδοφιλίας ή της διακίνησης πορνογραφικού υλικού στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν πρέπει να αναζητήσουμε την πάταξη εγκληματικότητας σε μορφές αστυνομικής λειτουργίας αστυνομίας και όχι μόνο σε ποινές στην ποινική καταστολή. Ναι. Εγώ τώρα πάντως θα ήθελα, αν θες Βουλά, να πάμε λίγο και στο κομμάτι αυτό με το οποίο και χθες με τη Βουλά και σήμερα το σχολιάσαμε πάλι. Δεν βλέπουμε και δεν ακούμε και απαντήσεις. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν 200 εσημασμένοι, αν δεν κάνω λάθος, σε 33 φακέλους, οι οποίοι είναι μπουμπούκια κατά την αστυνομία. Και να είναι κάπου παρατημένοι φάκελοι, να μην τρέχει αυτή η ιστορία. Κύριε Βουδαλάκη, είναι πολύ ωραίο θέμα που ανοίγεται. Σας θυμίζω κάτι το οποίο να το ξεχνάμε και εσείς δεν το ξεχνάτε σίγουρα, αλλά πρέπει να το θυμίσω. Πριν από κάποιους μήνες ο κ. Σοχοίδης, ως υπουργός προπό, πήγε 500 ονόματα. 500. Είχε 500 ονόματα, βεβαίως. Τώρα είναι 200 τα ονόματα. Ναι. Δηλαδή πρέπει κάθε φορά, τι είναι η delivery της δικαιοσύνης, είναι υπουργοί, να πηγαίνουν τους φακέλους. Αυτά υπηρεσιακά, από την ώρα που υπάρχουν τα ονόματα και τα στοιχεία, όφυλαν να είχαν διαβιβαστεί από την αστυνομία στις αγγελικές αρχές και να είχαν ασκηθεί διώξεις. Άρα τι διαρρούν στα χέρια της κυβέρνησης σε αυτά τα ονόματα. Για κάθε φορά, κάθε υπουργός κάνει επικοινωνία. Πάει και πηγαίνει ο νόματος στο δικαστήριο. Είναι για να, για να πουλάμε επικοινωνία εδώ για να καλύπτουμε τις ευθύνες μας. Mm-hmm. Αυτό είναι. Αλλά κανονικά η λειτουργία μιας πολιτείας θεσμισμένης, λέει έχω 500, έχω 200 ονόματα, τα στέλνω στην εισαγγελία και η εισαγγελία προχωράει. Ή τότε δεν υπήρχαν στοιχεία και τα 500 ονόματα πήγαν στο κενό, ή η εισαγγελία δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Mm-hmm. Άρα ξέρετε, πρέπει να μας πει η πολιτεία. Τι έγινε με εκείνα τα 500 ονόματα. Πρόεδρε, τι τώρα επειδή, τα 500-200. Επειδή αναφέρθηκε στο Χρυσοχοίδη, το έκανα και εγώ και το πρωί και τώρα. Επειδή όντως από ένα σημείο και μετά δεν φτάνει να κάνουμε μια απλή κριτική στα πράγματα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να αποκαλύπτεται και μια αβελτηρία που υπάρχει στο οι θεωρίες να γίνονται πράξεις. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Χρυσοχοίδη, θέλω να θυμίσω ότι είχε μιλήσει για το φάκελο της Μαρφίν που είχε ξανανοίξει και ότι επιτέλους θα μαθαίναμε ποιοι ήταν οι δολοφόνοι. Γιατί ήμασταν πολύ κοντά στην αποκάλυψη της ταυτότητας. Βούλα μου να σου θυμίσω και κάτι ακόμα για το οποίο μας έχουν κρεμάσει τα μανταλάκια στην Ευρώπη. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο δολοφόνος του Γιώργου του Καραϊβάζ. Και η οικογένειά του ζει πάντα με την αγωνία αν κάποια στιγμή αυτό που έχουν υποσχεθεί 100 φορές, και δεν θυμάμαι αν ήταν μόνο ο Ξεχοίδης ως υπουργός, αλλά ήταν και άλλοι, το έχουν υποσχεθεί ότι αυτό είναι θέμα τιμής. Ότι υπήρξε και ψήφισμα, κύριε Πρόεδρε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα κατά δίκης της χώρας μας για το θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και για τα pushbacks. Να βάλω και μια άλλη ακόμα παράμετρο. Βεβαίως. Η αστυνομική, η υπεύθυνη της αστυνομίας, η οποία ήταν υπεύθυνη για αυτό το φιάσκο των Κροατών στη Φιλαδέλφεια, σήμερα υπηρετούν στην αστυνομία, δεν έχουν φύγει το σώμα. Ο υπεύθυνος αστυνομικής βίας είναι εκεί ακόμα ο διευθυντής. Στην διαθέση. Λοιπόν, τώρα τι λέμε τώρα.
Δηλαδή έγινε μια ΕΔΕ τότε, θυμάστε τι λέγανε, θα βρεθούν, ναι, θα αποταχθούν από το σώμα. Αυτοί οι οποίοι αφήσαν τους Κροάτες και περάσαν όλη την Ελλάδα και πήγαν και σκοτώσανε το, σκοτώθηκε το παιδί. Είναι εκεί, σήμερα είναι οι ίδιοι στις θέσεις τους. Αυτή τη διάσταση θα την πιάσουμε εμείς. Πάμε και λίγο το τι μπορεί να σημαίνει η συνένωση αυτών των 33 διαφορετικών δικογραφιών, αν και σωστές πληροφορίες. Δηλαδή στους 200 ανθρώπους που θεωρείς ότι είναι επαγγελματίες της αθλητικής βίας, εντός εισαγωγικών του αθλητικής, και κάνεις μια μεγάλη δικογραφία. Αυτό βοηθάει. Δεν τους ξέρουμε τόσα χρόνια αυτούς. Δεν μπορούσαμε τόσο καιρό να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Τώρα ανακαλύψαμε την οπαδική βία και τους χούλιγκαν. Στοιχεία για αυτούς, όπως φαίνεται, προηγουμένως το είπατε. Ξέραν ότι ο αδερφός του 18χρονου, τι λέγατε, άκουγα την πληροφορία. Ναι, ναι. Ήταν, δηλαδή αυτό γιατί τόσο καιρό. Αυτά τα κυκλώματα, τα γνωστά, τους γνωστούς αγνώστους, γιατί δεν τους πιάνουν αυτούς. Γιατί δεν έχουν σχηματιστεί δικογραφίες, ή αν έχουν σχηματιστεί, γιατί δεν έχουν προχωρήσει. Το να λέμε συνενώνουμε ή δεν συνενώνουμε, ξέρετε, στην πολιτική, στην δικηγορία και στην... και στη ζωή μετράει το αποτέλεσμα, δεν μετράει. Συμφωνούμε, απλώς εγώ απορώ γιατί δεν έχω καταλάβει, πέρα από αυτό που και οι δύο υπουργοί είπαν ότι ήταν συμβολική, είχε μεγάλη συμβολική σημασία η παρουσία τους εκτελέστης. Επικοινωνιακή σημασία είχε. Λέει ότι είπαν οι ίδιοι. Εμείς το ερμηνεύσαμε από την πρώτη μέρα, ότι ήταν επικοινωνιακό. Εμείς θα συμφωνήσουμε, αλλά... Μην έχει καμία εντύπωση ότι κάνουμε κάτι. Αν δεν κάνουμε κάτι... θα είναι σαν να ανοίγουμε μια τρύπα στο νερό. Η ερώτηση πάντως για να το γυρίσω... Μακάρι να γίνει αποτέλεσμα. Για να το γυρίσω στο αμιγώς νομικό ενδιαφέρον, είναι αν με τέτοιες κινήσεις, συνενώσεις δικογραφιών κτλ, επισπεύδεται μια διαδικασία, αν αργοπορεί μια διαδικασία ή να αργοπορεί, αλλά να φτάσει ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Γιατί ειλικρινά προσπαθώ να το καταλάβω. Είτε με ή χωρίς συνένωση, θα μπορούσε ήδη, αν είχε στοιχεία ικανά στα χέρια από την αστυνομία, να είχε προχωρήσει και να είχε βγάλει κάποιο αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι δεν έχει βγάλει αποτέλεσμα σημαίνει ή ότι η δικαιοσύνη δεν κάνει καλά τη δουλειά της, ή ότι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν δεν είναι βάσιμα ή δεν αποδεικνύονται ικανά για να αποδείξουν την ενοχή. Ή κάτι άλλο σημαίνει το οποίο δεν θέλω να το φανταστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι από αυτού. Για τους εισαγγελείς και τους δικαστές θέλω να ρωτήσω, αλλά θα αφήσουμε αυτό στο τέλος. Εγώ ήθελα για τους ποινικούς κώδικες. Υπάρχει... Πόση ώρα έχουμε. Μέχρι το τέλος της εκπομπής. Δικό σας που λένε. Αντιδράτε για τους ποινικούς κώδικες και δεν είστε οι μόνοι. Τι συμβαίνει με τους ποινικούς κώδικες? Η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να υπάρξουν τροποποιήσεις, αυστηροποιήσεις. Αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει τη σκοπιμότητα των νέων αλλαγών. Μπορείτε να μας κατατοπίσετε? Για την αυστηροποίηση το είπαμε. Ναι. Για το θέμα της έκτησης των ποινών δεν σημαίνει ότι έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εκτίσει μια ποινή για ένα... Το λέω πολύ απλά. Τον πιάνουμε με δύο φιξάκια χασίς και τον βάζουμε σε μια φυλακή. Σε ποια φυλακή, πας πέτος. Ούτε αυτό δεν το έχουμε λύσει. Αυτές οι φυλακές που έχουμε είναι ήδη υπερκορεσμένες. Δεν το λέω εγώ, το είπε προχθές ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Καταβάδος. Λοιπόν, αν τον στέλνω αυτή τη φυλακή μαζί με... Βγαίνουμε μεταπτυχιακό στην κοκαίνη και στην ηρωίνη. Δεύτερον, η πάταξη εγκληματικότητας είναι μόνο θέμα καταστολής και αυστηροποίησης των ποινών? Η μικροεγκληματικότητα λύνεται μόνο με το να... Αν αυτό ίσχυε, τα αστυνομικά δελτία και τα οποία δημοσιεύονται μπορεί να τα βρείτε. Θα έχουμε αναπτύξει σε 5 εκδηλώσεις μας εμείς. Δυστυχώς είναι αντιστρόφως ανάλογα η αυστηροποίηση των ποινών με την μείωση της εγκληματικότητας. Δείχνουν όλα τα στοιχεία που έχουμε ότι ενώ αυστηροποιούνται οι ποινές, η εγκληματικότητα αυξάνει. Κύριε Γκρεβεσέ, τα πλημελήματα γιατί πρέπει να πάνε φυλακή και δεν είναι εξαγοράσιμες οι ποινές τους? Και γιατί δεν μπορεί να έχουμε κοινωνική εργασία. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μείνει 3 μήνες στη φυλακή και θα θωθεί στον επόμενο βαθμό. Αυτό πώς θα ξεπληρωθεί στη ζωή του αυτό? Είδατε αυτή την ιστορία στην Αυστραλία με αυτή που κατηγορεί το γιο. Συγκλονιστικό. Ναι. Συγκλονιστικό. Δεν είναι φοβερό ένας άνθρωπος να πάει στη φυλακή και στο δεύτερο βαθμό να απαλλαγεί? Να πούμε για τους τηλεθεατές. Πρόεδρε, να το πούμε για τους τηλεθεατές, γιατί αντιδράσαμε αμέσως ότι πρόκειται για συγκλονιστική ιστορία. Είχε κατηγορηθεί ότι σκότωσε τα 4 παιδιά της. Είναι επί Σπυρίγκου επί 4 εδώ πέρα. Και τελικώς ενώ τη δικάσαν και την καταδικάσαν και κυρίως τα μίντια, αθώθηκε. Και φυλακίστηκε 20 χρόνια. Ήταν 20 χρόνια στη φυλακή και τελικώς αθώθηκε. Και αθώθηκε με βάση τα επιστημονικά τεκμήρια που εμφανίστηκαν. Απλή αναφορά. Το καταλαβαίνω αυτό. Τουλάχιστον το αδίκημα ήταν ένα έγκλημα. Εδώ για πλημελήματα όμως πας φυλακή. Σε κορεσμένες φυλακές και δεν μπορείς να εξαγοράσεις.
Δεν είναι κάποια πλημελήματα, ας πούμε, ο αντιρατσιστικός, οι πυρκαγιές, η οπαδική βία, η κλοπή χαλκού. Είναι τα πάντα. Δηλαδή και, ένα εξαμελίες αδίκημα σε οδηγεί στη φυλακή. Αυτό είναι για να λέμε στον κόσμο ότι κάτι κάνουμε. Ο κόσμος δεν το έχει συνειδητοποιήσει αυτό τι έρχεται. Ότι κατά δίκη για πλημέλημα δεν είναι εξαγοράσιμη και μπαίνεις φυλακή. Λοιπόν. Δηλαδή οδηγούμεθα σε μια κοινωνία. Σε ποιες φυλακές θα πάνε επίσης αυτοί οι άνθρωποι? Σε αυτές που είναι περικορεσμένες. Αυτές που θα φτιάξουμε. Θα γίνουν νέες φυλακές. Πότε θα γίνουν, θέλουν 20 χρόνια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι λες εφαρμόζω ένα νόμο, αλλά για να τον εφαρμόσω πρέπει να βρω άλλες 5.000 θέσεις. Μπορούμε. Σε φυλακέ που δεν ξέρω. Η εργασία δεν έχει εφαρμοστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και είναι η ίδια κυβέρνηση. Πρόεδρε, κύριε Βερβεσέ, πηγαίνοντα στο τέλο τη κουβέντα, είναι πάντα πολύ ευχάριστο να κουβεντιάζουμε παρέα. Και εγώ χαίρομαι ειλικρινά μαζί σα. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, και δεν το λέω για να το πω. Να είστε καλά. Κάνουμε ένα γόνιμο διάλογο και είναι πολύ διαδραστικό. Υπάρχει και αυτή η παρένεση, να μην πω ένα άγριο δημόσιο χώσιμο, συγγνώμη για τη φράση, του Υπουργού Δικαιοσύνης προς τους δικαστές. Είδαμε μια παρέμβαση του τύπου να εφαρμόσουν τους αυστηρούς νόμους που υπάρχουν, να ξεκουνήσουν. Δηλαδή... Κοιτάξτε, και η προηγούμενη νομοθέτηση και η τωρινή νομοθέτηση και των δύο υπουργών που έχουν περάσει είναι μια σαφή... το είπα και στην Ένωση Δικαστών που μίλησα προχτές. Τους λέει, δεν σας έχω εμπιστοσύνη να δώσετε να μην δώσετε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, κλείστε τους μέσα έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, εδώ υπάρχει πλήρης απαξίωση της ελληνικής πολιτείας προς την ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, τους λέει, εγώ σε αυτές τις υποθέσεις, θες δεν θες, πρέπει δεν πρέπει, κρίνεις δεν κρίνεις σωστά ότι πρέπει να μπει φυλακή, αυτός θα μπει φυλακή. Γιατί δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Αυτό το θεωρείτε παρέμβαση εσείς? Αυτό είναι απαξίωση της ελληνικής δικαιοσύνης. Το θεωρείτε παρέμβαση? Το θεωρώ, το έχω πει και δημόσια, ότι αυτό είναι προσβολή της δικαιοσύνης, είναι μια εμπλοκή της πολιτείας στα εσωτερικά της δικαιοσύνης και νομίζω, δεν το έχω πει εγώ, το έχουν πει όλες οι ενώσεις ποινικολόγων που μέχρι σήμερα έχουμε συζητήσει και μιλάμε στον επιστημονικό διάλογο. Άστα, πάντως πρέπει να πω ότι δεν ξέρω αν αμέλησε ή η Βούλα ή εγώ, που δεν θα μας λέγατε και αμέλης ως δημοσιογράφους, δεν διαβάσαμε κάποια ανακοίνωση, κάποια αντίδραση. Είπε ορισμένα πράγματα προχθές η Ένωση Εισαγγελέων και Δικαστών, δικαστών και εισαγγελέων, στη πρόεδρός της, κ. Στενιώτη, στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Δεν έχουν πει αντίστοιχα πράγματα η Ένωση Ελλήνων Εισαγγελέων, διότι αυτός ο νόμος ο οποίος κατεβαίνει να ψηφιστεί είναι εισαγγελοκεντρικός, δηλαδή είναι, ενισχύει όλα τα προνόμια των εισαγγελέων και κινείται στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης εντός αγωγικών του έργου του Ελλήνων Εισαγγελέα. Η κυρία Στενιώτη εξέφρασε τις αμφισβολίες και τις ενστάσεις της σε πολλές από τις διατάξεις. Πάντως δεν ακούσαμε κάποια απάντηση ή ανακοίνωση σε σχέση με τις δηλώσεις του κύριου Φλωρίδη. Όχι, δεν έχουν γίνει. Που είναι τώρα φρέσκες, τωρινές. Ενώ ότι ο κύριος Φλωρίδης παρενέβη και μάλιστα δημόσια. Πάντως τις εκπομπές τηλεοπτικές, έτσι. Εμείς, κύριε Γουδαλάκη, επειδή διαφωνούμε, είμαστε σε κινητοποίηση, όπως ξέρετε, και έχουμε προκηρύξει αποχή από τα ποινικά προειδοποιητική μέχρι τις 5 Ιανουαρίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν ήμασταν ούτε σε νομοπαρασκευαστή ούτε σε ομάδα εργασίας. Αποκλειστήκαμε με τα όλα και ξαφνικά τότε μια μέρα στη δημόσια διαβούλευση. Α, αποκλειστήκατε. Ωραία. Όλο και καλύτερο γίνεται, κύριε Πρόεδρε και κύριε Βερβεσέ. Να είστε είναι η αρχή της καλής νομοθέτησης, ξέρετε, στην Ελλάδα. Ενώ μας έχει συμπεριλάβει σε όλες τις άλλες επιτροπές, και να λέω και την αλήθεια, του κώδικα πολιτικής οικονομίας, του δικαστικού χάρτη, εμάς, όχι την Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων, προς τιμή του κύριου Φλωρίδη, να λέω και την αλήθεια, για τον ποινικό κώδικα και την ποινική δικονομία, εγκρυπτό και απαραβίστο, είδαμε μια ωραία πρωία ένα σχέδιο νόμου στη δημοσιότητα. Και αυτό μας ενόχλησε και εμείς έχουμε βγάλει, που ξέρετε, και ανακοίνωση και είμαστε σε κινητοποίησης και για αυτόν τον λόγο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Βερβεσέ. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Δημήτρης Βερβεσός, πολύ τον ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε κι εμείς να δούμε αν όλα αυτά.